Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 21 Δεκεμβρίου και πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα νέα σε τίτλους. Προληπτικό πρόγραμμα στήριξης μετά τον Αύγουστο προτείνει στην ενδιάμεση έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας. Υψηλούς τόνους είχαμε στη Βουλή με αφορμή τους πληστηριασμούς στην προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας, επέμεινε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Πανικό σήμερα στο κέντρο της Μελβούρνης, 19 άτομα τραυματίστηκαν όταν τους παρέσυρε αυτοκίνητο. Κυμαχιονιά σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, χιόνι και στην Πάρνηθα. Θετικές προσδοκίες για το μέλλον μετά από 8 χρόνια επώδυνης προσαρμογής βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας στην ενδιάμεση έκθεσή της. Ωστόσο τονίζει ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί κατά πόσο θα υπάρχει και υπό ποιους όρους ένα ενδεχόμενο προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, το οποίο μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι τέτοιο θα τονώσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η οικονομία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση που επιτρέπει θετικές προσδοκίες για το μέλλον, όμως για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες αυτές, πρέπει μέσα στους προσεχείς μήνες να σχεδιαστεί η ομαλή κατάληξη της περίοδου των προγραμμάτων και επαναφορά στην ομαλότητα. Έτος ορόσημο για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε το 2018 ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στο περιοδικό European Business Review. Παραδέχτηκε ότι ένα από τα προβλήματα είναι η υψηλή φορολόγηση και πρόσθεσε ότι η έξοδος από την κρίση θα επιτρέψει και πάλι τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται για πρώτη φορά τα τελευταία 3 συνεχόμενα τρίμηνα, κάτι που έχει να συμβεί από το 2006. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 2018 θα είναι ένα έτος ορόσημο για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, με τη χώρα να αφήνει πίσω της τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, μια πολύ θετική εξέλιξη με ισχυρή σημασία ήταν το έγκαιρο κλείσιμο του τεχνικού τμήματος της τρίτης αξιολόγησης. Και πάμε στα της Βουλής. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαμε σήμερα μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή και της Αντιπολίτευσης με επίκεντρο την τροπολογία για την προστασία συμβολεογράφων που διενεργούν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας. Αυτό σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα μέτρα θεραπείας αντιποινών για ψυχικά και διανοητικά ασθενείς. Μάλιστα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Προσθέσαμε αυτή τη γραμμή, διότι πλέον οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους που είναι τα γραφεία των συμβολιογράφων. Ό,τι ισχύει για τους δημόσιους πληστηριασμούς, όπως ισχύει στον ποινικό κώδικα από το 1950, θα ισχύει και για αυτή την περίπτωση που μόλις τώρα σας διάβασα. Ζητούμε από την κυβέρνηση να την αποσύρει σήμερα. Και λέμε εκ των προτέρων ότι αν δεν την αποσύρει, εμείς θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πρώτης κατοικίας. Η διάταξη αυτή δεν συνδυάζεται ούτε με πρώτη κατοικία ούτε με τίποτα. Εναρμονίζει το νομοθετικό καθεστώς που υπάρχει για τους φυσικούς πληστηριασμούς και για τους ηλεκτρονικούς. Δεν νομοθετούμε τίποτα καινούριο όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον των ειρηνοδικείων. Η μόνη προσθήκη που μπαίνει είναι η προστασία των συμβολεογράφων στο γραφείο τους όταν ενεργούν ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Να παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι ο κύριος Κοντονής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή έκανε λόγο και για προστασία της λαϊκής κατοικίας. Επέμεινε στο συγκεκριμένο θέμα και έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συγκεκριμένη δήλωση. Εμείς εντάξαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας στον νόμο Κατσέλη με την τροποποίηση Σταθάκη. Ούτε λίγη τώρα, κύριε συνάδελφε, λίγη 31 Δωδεκάτου του 2018, 18,
Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο έτος. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη, ότι η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα το εξετάζει και το επανεξετάζει και όταν δει ότι θα υπάρξει, ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα, θα το λύσει νομοθετικά. Γι' αυτό και το σύνθημα «Κανένα χέρι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», για μας, επαναλαμβάνω, πείτε το όσες φορές θέλετε, το αποδεχόμαστε απολύτως. Η πρώτη κατοικία είναι πλήρως προστατευμένη από πληστηριασμούς, τόνισε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας το πρωί στο Sky. Πάμε να δούμε αναλυτικά την τοποθέτησή του. Ένα τετραμελές νοικοκυριό, που είναι αυτό το οποίο κατά κανόνα ξέφευγε από τα 1600. Ναι, ακριβώς. Και έμπαινε στην κατηγορία αυτή. Το όφελος θα είναι από 30 έως 50 ευρώ η τετραμηνία. Άρα δεν είναι σημαντικό όφελος. Να υπενθυμίσουμε πάντως πως τα ειρηνοδικεία πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί έως τις 3 Ιανουαρίου λόγω αποχής των συμβολαιογράφων. Και να φύγουμε από τους πληστηριασμούς, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Την πληρωμή περίπου 15.000 νέων συντάξεων έως τις 28 Δεκεμβρίου προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσόγλου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει αρκετά τον αριθμό των αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Τους τελευταίους μήνες γίνονται διαρκώς εμβόλυμες πληρωμές νέων συντάξεων, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, τονίζοντας ότι ο όγκος των εκκρεμοτήτων που παρέλαβε η κυβέρνηση ήταν τεράστιος. Αφορά το συνδικαλιστικό νόμο, το μόνο ζήτημα το οποίο έχω διευκρινίσει αρκετές φορές αφορά την απαρτία στην λήψη απόφασης για απεργία στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία. Δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τον κανόνα για τη λήψη απόφασης για απεργία. Η απόφαση για απεργία όπου λαμβανόταν από τα διοικητικά συμβούλια έτσι θα συμβαίνει, όπου λαμβανόταν από γενικές συνελεύσεις έτσι θα συμβαίνει. Λαμβανόταν πάντα με σχετική πλειοψηφία, με σχετική πλειοψηφία θα λαμβάνεται και τώρα. Το μόνο που θα αλλάξει αφορά την απαρτία στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά, όχι δηλαδή σε σωματεία ευρύτερης εμβέλειας, ευρύτερης πανελλαδικής διάστασης, δεν μιλάμε για τα εργατικά κέντρα, δεν μιλάμε για τη ΓΕΣΕΕ προφανώς, στα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά, για να νομιμοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμετέχει το 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις, να σημειώσω ότι στις 28 Δεκεμβρίου θα γίνει μια εμβόλυμη πληρωμή νέων συντάξεων, περίπου 15.000 νέων συντάξεων. Τους τελευταίους μήνες γίνονται διαρκώς εμβόλυμες πληρωμές νέων συντάξεων. Δεν θέλω να αναφερθώ και πάλι στον τεράστιο όγκο εκκρεμωτήτων που παραλάβαμε, περισσότερες από 380.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές παροχές. Αυτή τη στιγμή, με τις διαδοχικές εμβόλυμες πληρωμές που κάνουμε, θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις να είναι περίπου 75.000. Είναι πολύ κατώτερα από εκεί λοιπόν που παραλάβαμε και έχουμε έναν ρυθμό απομείωσής τους. Και ο στόχος μας που πλέον είναι υλοποιήσιμος είναι το καλοκαίρι του 2018. 15.000 άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, θα πάρουν για πρώτη φορά συντάξεις. 15.000 άνθρωποι θα πάρουν τις κύριες συντάξεις τους για πρώτη φορά τώρα στις 28 Δεκέμβρη που τις περιμένουν. Mm-hmm. Και είπα με αυτόν τον τρόπο ότι με τις εμβόλυμες πληρωμές που κάνουμε διαρκώς θα φτάσουμε το καλοκαίρι του 2018 στην πλήρη εκαθάριση των ληξιπροθέσμων. Αυτό είναι που έχουμε συμφωνήσει. Mm-hmm. Άνοιξε η πλατφόρμα για το ειδικό κοινωνικό μέρισμα στα νησιά. Μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή του. Το ειδικό επίδομα για τους νησιώτες θα ξεκινά από τα 500 ευρώ και μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 2.100 ευρώ για τα πολυμελή νοικοκυριά. Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοικοι των 27 νησιών, όπου ο φόρος προστιθέμενης αξίας από 1/1 αναμένεται να αυξηθεί. Τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόστηκε και για την παροχή του έκτακτου κοινωνικού μερίσματος μέσω της πλατφόρμας της ΕΔΙΚΑ. Και πάμε σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με την ΔΕΗ. Οι αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ οι αυξήσεις δεν αφορούν τα μέσα νοικοκυριά, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας το πρωί στο Sky. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Περισσότερο κερδισμένοι θα είναι με τις αλλαγές στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελίας όσοι έχουν και νυχτερινό τιμολόγιο. Μέχρι τις 1.600 κιλοβατόρες το τετράμινο για τις καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου, ο συντελεστής για τον υπολογισμό των οίκο μειώνεται, καθώς εξισώνεται με αυτόν που ισχύει για την ημερήσια κατανάλωση. Ένα τετραμελές νοικοκυριό, που είναι αυτό το οποίο κατά κανόνα ξέφευγε από τα 1.600. Ναι, ακριβώς. Και έμπαινε στην κατηγορία αυτή.
το όφελος θα είναι από 30 έως 50 ευρώ η τετραμηνία. Άρα δεν είναι σημαντικό όφελος. Κατανάλωση 2.801 κιλοβατόρα στο τετράμινο, εκ των οποίων είναι 2.001 με ημερήσιο τιμολόγιο και 800 με νυχτερινό. Τώρα η χρέωση είναι 86,882 ευρώ. Στους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από την 1η Φεβρουαρίου και μετά, τα οίκο θα έχουν επιβάρυνση 36,61 ευρώ, δηλαδή 50,27 ευρώ λιγότερα ή έκπτωση 57%. Μεγάλη κερδισμένη από τις νέες χρεώσεις είναι οι οικογένειες που καταναλώνουν υψηλές κιλοβατόρες ρεύματος στο τετράμινο και για την ακρίβεια όσοι ξεπερνούν τις 2.800 και λιγότερο εκείνες που κυμαίνονται στην περιοχή των 1.200 με 2.000. Για την πρώτη κατηγορία το όφελος μπορεί να φτάσει και το 58% ή λίγο παραπάνω από τα 50 ευρώ. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία δεν θα ξεπεράσει το 1 ευρώ. Ενδεικτικά, χρέωση μόνο ημερήσιας κατανάλωσης. 2.001 κιλοβατόρα στο τετράμινο. Η προηγούμενη τιμή ήταν 79,77 ευρώ. Η νέα τιμή 31,12 ευρώ για τις χρεώσεις οίκο. Εντός των ημερών αναμένεται να εκδοθεί και η απόφαση για τα νέα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο που θα ισχύσει από το νέο χρόνο. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φιλοξενηθεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που εστιάζει στην περιοχή των Βαλκανίων. Το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του φόρουμ παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Τέργιου Πιτσιόρλα. Στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φιλοξενηθεί το Balkans and Black Sea Cooperation Forum, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που εστιάζει στην περιοχή των Βαλκανίων. Οι εργασίες του φόρουμ θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου του 2018 και θα ολοκληρωθούν την 1η Ιουνίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του φόρουμ, παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα. Εμείς ως Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη διεκδίκησε την πραγματοποίηση του φόρουμ του 2018 και το πέτυχε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχει το φόρουμ αυτό θα έχει μία ελληνοκεντρική οπτική, κάθε άλλο. Του χρόνου θα γίνει σε κάποια άλλη πόλη και πάει λέγοντας. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε μία πολύ μεγάλη εμπειρία τι σημαίνει η σύγκρουση στρατηγικών, διεθνών στρατηγικών και συμφερόντων σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Ζούμε σε μία περίοδο ιστορική όπου η ρευστότητα που υπάρχει, η μεταβατικότητα που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα, εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, συγκεντρώνει και πάλι το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων δυνάμεων, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων στρατηγικών και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών ή δυνατότητα συγκρούσεων. Από την έκβαση αυτών των διαδικασιών θα εξαρτηθεί το μέλλον των λαών της περιοχής. Στόχος λοιπόν του φόρουμ είναι να προάγει σε θεσμικό και επιχειρηματικό επίπεδο τη διασυνοριακή, ευρωπαϊκή και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις επιχειρηματικές μας ειδήσεις. Στις μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις χρηματοδοτεί η Alpha Bank, νέους εκτελεστικούς αντιπρόεδρους έχουμε στη Singular Logic και τέλος θα δούμε και τις λεπτομέρειες για την αποκοπή του προμερίσματος από την Τέρνα Ενεργειακή. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Στα 200 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση της Alpha Bank προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά την επέκταση της αρχικής συμφωνίας κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, την οποία υπέγραψε η τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Alpha Bank τετραπλασιάζει τα κεφάλαια που προτίθεται να χορηγήσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ο κύριος Πάρης Δροσινός και ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος αναλαμβάνουν ως εκτελεστικοί αντιπρόεδροι την ευθύνη των εταιρικών δομών Integrated Services και Software Technologies αντίστοιχα τη Singular Logic, μέλος του ομίλου MIG. Από την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου του 2018 θα ξεκινήσει η καταβολή του προμερίσματος της Τέρνα Ενεργειακή ύψους 0,04 ευρώ αναμετοχή.
Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άειλων τίτλων της εταιρείας την 5η 11 Ιανουαρίου, καθώς από την 4η 10 Ιανουαρίου οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα ίσπραξης προμερίσματος. Τόσο η κατέγραψη κερδοφορία αλλά και ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ στο 9μηνο. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που κοινοποίησε η επιχείρηση, τα κέρδη μετά από φόρους συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΙΕ έως τις 15 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 65,8% στα 23,8 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τον ΑΔΜΙΕ, τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 15,8 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 6,1% στα 3,74 δισεκατομμύρια. Με τον ΑΔΜΙΕ, ως τις 15 έκτου, ο κύκλος εργασιών εμφανίστηκε μειωμένος κατά 6,8% στα 3,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωσή της, η μείωση αυτή οφείλεται στην απώλεια μερίδιου αγοράς, στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απολειών. Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά παραγόντων, στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίστηκε από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8% το ίδιο χρονικό διάστημα. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει επιχειρηματικά με την Uber, διότι πλήγμα αποτελεί, κυρίες και κύριοι, για την Uber η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που τη χαρακτηρίζει εταιρεία μεταφορών. Για νίκη της κοινωνίας, από την άλλη, κάνει λόγο η Ισπανική Ένωση Οδηγών Ταξί που προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της Uber. Εταιρεία μεταφορών αποτελεί η Uber σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Κατά συνέπεια, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προχωρήσουν σε φορολόγηση ανάλογα. Η Uber αρνείται ότι είναι εταιρεία μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Νίκη της κοινωνίας χαρακτήρισε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Uber η Ισπανική Ένωση Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Κατήγγειλε την εταιρεία ότι οι δραστηριότητες της οδηγούν σε παραπλανητικές πρακτικές και αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτή η δικαστική απόφαση ξεκαθαρίζει ότι οι κανόνες του παιχνιδιού θα είναι οι ίδιοι για όλους στον τομέα των μεταφορών. Όποιος επιθυμεί να μεταφέρει ένα άτομο από ένα σημείο σε ένα άλλο, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κρατικούς κανονισμούς. Διαφορετική γνώμη έχουν οι λομπίστες υπέρ μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη. Από εδώ και πέρα θα έχουμε διαδικτυακές εταιρείες που θα υπόκεινται ενδεχομένως στους εθνικούς και τομεακούς κανόνες, αντί για τους ευρωπαϊκούς κανόνες που σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να λειτουργούν άψογα στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς κάνουμε ένα βήμα πίσω από την ενιαία ψηφιακή αγορά, μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την πλευρά της, η Uber ανακοίνωσε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και πάμε τώρα στην Audi. Σε ανάκληση 875.000 οχημάτων στην Ευρώπη προχωράει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση καλωδίων ακόμα και σε φωτιά. Από το σύνολο των οχημάτων που ανακαλούνται, οι 330.000 βρίσκονται στην Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο πως η Audi έχει ξανακάνει μια ανάλογη ανάκληση και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχε προχωρήσει σε ανάκληση 250.000 οχημάτων εξαιτίας παρόμοιου προβλήματος. Κέρδη έχουμε σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη κατέγραψε και το ελληνικό χρηματιστήριο κατά 0,43%. Βλέπουμε το γενικό δείκτη στις 793 μονάδες και ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 105 εκατομμύρια. Πάμε να ρίξουμε όμως και μια ματιά στις μετοχές, να δούμε πόσες κινήθηκαν ανωδικά. Συνολικά 51 είναι οι μετοχές οι οποίες κατέγραψαν άνοδο, 34 παρέμειναν αμετάβλητες και 45 κατέγραψαν πτώση. Έχει ενδιαφέρον
χρόνων, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, τον 25, να δούμε και εδώ πώς πήγαν τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν κέρδη 2,24% για την Eurobank. Επίσης, ανωδικά κινήθηκε και η μετοχή της Εθνικής 1,61%, για την Motor Oil κέρδη 1,18%, κέρδη και για την Τζάμπο 1,13%, Γρυβάλη ανωδική πορεία 1,02%. Και να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, ΕΛΠΕ 0,93% ανωδική πορεία. Επίσης για τον Ελλάκτορα βλέπουμε κέρδη 0,73%. Για την Αλφα ανωδική πορεία και εδώ 0,67%. Φολή 0,66% και εδώ κέρδη. Και για την ΑΙΔΑΠ 0,65%. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, Τράπεζα Πειραιώς ανωδική πορεία 0,63%. Και για τη Λάμδα βλέπουμε άνοδο 0,62%. ΕΧΑΕ 0,40% τα κέρδη της, ΟΠΑΠ 0,40% επίσης όπως και η ΕΧΑΕ, και για Εκτέρνα άνοδος 0,34%. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, Τέρνα Ενεργειακή και εδώ κέρδη 0,22%, Αεροπορία Αιγαίου 0,12%, Μυτιληναίος 0,11%. Ο ΤΕ και Βιοχάλκο βλέπουμε πως παρέμειναν αμετάβλητες σήμερα οι συγκεκριμένες μετοχές. Και πάμε και στην τελευταία μας κάρτα. Βλέπουμε απώλειες λοιπόν για τον ΟΛΚ 0,13% και για τον Τιτάνα 0,46%. Μεγαλύτερες οι απώλειες για την 3Ε 1,55%. Τις μεγαλύτερες απώλειες τώρα βλέπουμε πως κατέγραψε η ΔΕΗ 2,35%. Φυσικά είχαμε και τα αποτελέσματα σήμερα που τα είπαν πριν. Ένας 32χρονος άνδρας με καταγωγή από το Αφγανιστάν ήταν ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε και τραυμάτισε σήμερα το πρωί 19 άτομα στην Μελβούρνη, σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Μεταξύ των τραυματιών και ένα μικρό παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είναι Αυστραλός πολίτης, χρήστης ναρκωτικών, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε απασχολήσει τις αρχές ξανά το 2010 για μικροαδικήματα. Τα κίνητρα βέβαια του δράστη για τη συγκεκριμένα ενέργεια δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους στη Μελβούρνη. Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος και άλλον έναν άνδρα. Οι πεζοί κινούνταν προς και από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αυστραλιανής Μεγαλούπολης όταν στις 4:40 το απόγευμα τοπική ώρα το λευκό ΣΑΒ τους παρέσυρε. Με τον πρώην πρόεδρο της Καταλωνίας να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, σήμερα περίπου 5,5 εκατομμύρια Καταλωνοί προσέρχονται στις κάλπες. Στη Βρετανία τώρα παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής κυβέρνησης και στην Ιεμένη στο 1 εκατομμύριο έχουν φτάσει τα κρούσματα χολέρας. Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί. Θερίζει η χολέρα στην Ιεμένη, καθώς σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη τα ύποπτα κρούσματα έχουν αγγίξει πλέον το 1 εκατομμύριο. Η χώρα βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με το 80% του πληθυσμού να έχει ελλείψεις σε πόσιμο νερό, τρόφιμα, καύσιμα αλλά και υγειονομική περίθαλψη. Παρελθόν για τη Βρετανική κυβέρνηση αποτελεί ο αντιπρόεδρός της Ντέμιαν Γκριν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες της Τερέζα Μέι. Ο 61χρονος Γκριν υπέβαλε την παρέτησή του μετά από αίτημα της ίδιας της Πρωθυπουργού, καθώς παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα σχετικά με τον εντοπισμό πορνογραφικού υλικού στον υπολογιστή του κοινοβουλευτικού του γραφείου πριν από περίπου 10 χρόνια. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι Καταλανοί ψηφοφόροι, οι οποίοι αναδεικνύουν σήμερα το νέο τους κοινοβούλιο. Η εκλογική αναμέτρηση επιβλήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την μονομερή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 1ης Οκτωβρίου για την ανεξαρτησία της περιοχής. Έτοιμος να διακόψει την κρατική χρηματοδότηση αν τα μέλη του ΟΗΕ ψηφίσουν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να δούμε περισσότερο στο βίντεο που ακολουθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα διακόψει την οικονομική βοήθεια στις χώρες που θα ψηφίσουν υπέρ ενός σχεδίου ψηφίσματος που καταδικάζει την αναγνώριση από την Ουάσιγκτον της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Λαμβάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ακόμη και δισεκατομμύρια, και μετά ψηφίζουν εναντίον μας. Αφήστε τους να ψηφίσουν εναντίον μας, θα γλιτώσουμε πολλά χρήματα.
Η Αμερικανίδα πρέσβη στον ΟΗΕ, Νίκη Χάλεϊ, χαρακτήρισε προσβλητική την ψηφοφορία και προειδοποίησε μέσω Twitter ότι η χώρα της θα σημειώνει τα ονόματα όσων ψηφίσουν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που συγκαλείται εκτάκτως την Πέμπτη μετά από αίτημα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, τα 193 κράτη-μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος που καλεί την Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Και πάμε στη Βόρεια Κορέα και δεύτερος λιποτάκτης από τη Βόρεια Κορέα εντοπίστηκε από τις αρχές της Νοτίου Κορέας στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ των δύο χωρών. Ο στρατιώτης κατάφερε να φύγει από τη χώρα του παρά το γεγονός πως στην περιοχή γίνονται αυστηροί έλεγχοι από τον στρατό της Βορείου Κορέας. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Νέα περίπτωση στρατιώτη που αυτομολεί από τη Βόρεια προς τη Νότια Κορέα μέσα σε 1,5 μήνα. Όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων στη Σεούλ, χαμηλόβαθμο στρατιωτικός από τη Βόρεια Κορέα διέσχισε την συνοριογραμμή στο δυτικό τμήμα της και πέρασε στο έδαφος της Νότιας Κορέας. Ο λιποτάκτης εντοπίστηκε στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ των δύο χωρών και ανακρίνεται από τις αρχές της Νότιας Κορέας προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρά του. Λίγη ώρα αργότερα, νοτιοκορεάτες στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικές βολές για να αποθήσουν ομάδα βορειοκορεατών που αναζητούσε τον λιποτάκτη στρατιωτικό. Από τις 13 Νοεμβρίου, όταν αυτομόλυσε ένας άλλος στρατιώτης, ο στρατός της Βόρειας Κορέας έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους κατά μήκος των συνόρων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα πάψει να υπάρχει στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 μετά από σχεδόν 25 χρόνια λειτουργίας. Είχε ιδρυθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με εντολή να εκδικάσει υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στο χώρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αυλαία μετά από 24 χρόνια λειτουργίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία, δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1993 και αποτέλεσε ορόσημο στον τομέα του διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης. Συστάθηκε για την εκδίκαση των χειρότερων εγκλημάτων πολέμου στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άνοιξε το δρόμο για ένα δικαστήριο με παγκόσμιες φιλοδοξίες. Στον πόλεμο μετά τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τα 2 εκατομμύρια εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Το δικαστήριο εξέδωσε 161 κατηγορητήρια και εξασφάλισε 83 καταδικαστικές αποφάσεις. Ήταν το πρώτο που παρέμβευσε σε δίκη εν ενεργεία αρχηγό κράτους ως λόγο του Μιλόσεβιτς της Σερβίας, αναγνώρισε τη σεξουαλική βία ως έγκλημα πολέμου και επέκρινε τον ορισμό της γενοκτονίας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Ράντα Μακάρατζη, τον πρώην Σερβοβόσνιο πρόεδρο, και τον στρατιωτικό διοικητή του, στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς. Ο 72χρονος Κροάτης Σλόμπονταν Πράλιατ πέθανε πίνοντας δηλητήριο εντός του δικαστηρίου κατά την ανάγνωση της τιμιγορίας του. Στην Ιρλανδία ταξιδεύουν και φέτος για να περάσουν τις γιορτές 30 άτομα με ειδικές ανάγκες από την ευρύτερη περιοχή της Λευκορωσίας που δέχτηκαν τα ραδιενεργά κύματα του Τσέρνομπιλ. 30 παιδιά και νέοι άτομα με ειδικές ανάγκες από την περιοχή της Λευκορωσίας που δέχτηκε τα ραδιενεργά κατάλοιπα του Τσέρνομπιλ έφτασαν στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Εκεί τους περίμενε η δεύτερη οικογένειά τους, οι Ιρλανδοί που τους φιλοξενούν κάθε χρόνο με τη βοήθεια του οργανισμού Chernobyl Children International. Έχουμε πολλά να κάνουμε, δραστηριότητες, να πούμε τα νέα μας, να περάσουμε οικογενειακές στιγμές και βέβαια σπιτικό φαγητό. Σας ευχαριστώ όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Δύο Σάσα είναι ένα από τα μεγαλύτερα success stories της οργάνωσης. Αυτή είναι για εμάς η σημασία των Χριστουγέννων. Καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, η νεαρή ηλικίας 28 και 29 ετών, γνωστή ως η Δύο Σάσα, φιλοξενούνται από την οικογένεια Μίνεϊ στο Μπρέι τα τελευταία 15 χρόνια. Μέσω της οργάνωσης, χιλιάδες παιδιά και νέοι από τη Λευκορωσία έχουν μια δεύτερη οικογένεια στην Ιρλανδία. Κρύο και παγωνιά είχαμε σήμερα. Στα Λευκά ντύθηκε και η Πάρνηθα. Τον ίδιο καιρό θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, έως και την Κυριακή. Πάμε όμως τώρα να δούμε αναλυτικά τι καιρό θα κάνει αύριο Παρασκευή.
Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα και αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθείτε το live. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.